Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Η εκπομπή του Ολαμπαουτάρη είναι. Απλά έγινε ένα μπέρδεμα στο <laughs> αρχικό κομμάτι τη της, της εκπομπή, το εισαγωγικό. Ε, ε, δεν, καλά. δεν, δεν φύγαμε, εδώ είμαστε. Ε, δεν το έχουμε και στάνταρ. στάνταρ, ε, το έχουμε, το απλά φωσότερο, ε. Ε, πατήσαμε το ακριβώ yeah. από κάτω. Δεν πειράζει. Yeah, Γίνονται έδια. και αυτά. Έχεις κάτι βασιλική ταντά εδώ, κάτι. <laughs> αλήπη, αλήπη. Μέχρι τι 7 θα <laughs> τα λέμε εδώ πέρα με την uh, κίτρινο-μαυρή ενημέρωση με ό,τι υπάρχει μέχρι στιγμής καταγεγραμμένο στην, uh, στο ρεπορτάζ με, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και οπουδήποτε αλλού χτυπάει η καρδιά του Άρη και έχει θέματα να μας δώσει η επικαιρότητα. Ο Βασίλης Καβαδίας είναι μαζί μας πίσω από την uh, κονσόλα του, του ήχου. Εσείς μπορείτε πάντα να uh, επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων FM, ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια Uh, Αποστέλε το μισμά στο 54526. Να δώσω και ένα άλμπουμ που είναι Road to Rasa. FM και ονοματεπώνυμο, τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Ένα από εσά στο τέλο τη εκπομπή θα πάρει και ένα άλμπουμ τη της Πανίνη, euh, της μια που πλησιάζουμε και στο Μουντιάλ, να έχετε όλε τι ομάδε εκεί συγκεντρωμένε. Το μηνυματάκι το οποίο κοστίζει 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητή τηλεφωνία ένα άλμπουμ με όλα τα αυτοκόλλητα βεβαίω για να τα συμπληρώσετε. Να δώσω και δεύτερο δώρο. Πέντε εισιτήρια για το Άρης Ρέθιμνο. Αύριο στις 6 το παιχνίδι. Οπότε έχουμε πέντε εισιτηριάκια για το παιχνίδι αυτό. Όσοι θέλετε και το πανίνι και το εισιτηριάκι στέλνετε παράλληλα το μηνυματάκι. Γράψτε και πανίνι και Άρης. Οπότε και στο κήπεδο θα πάτε και άλμπουμ θα πάρετε. Τι άλλο θέλετε από την εκπομπή. Μπορούμε να φύγουμε πιστεύουμε τον Αλέξη. Εκπληρώσαμε το στόχο μας και μπορούμε να συνεχίσουμε με την εκπομπή ώρα για μπλε ή όχι. Όχι, ε. Εντάξει. <laughs> Άντε, να ενημερώσουμε κιόλας, να πούμε και πέντε πράγματα που γνωρίζουμε, να συζητήσουμε και μαζί σα μέσω των α, α, μηνυμάτων αρχικά. Τώρα θα δούμε και τη δεύτερη ώρα, θα βγάλουμε και γραμμούλε, θα το, θα το α, δουλέψουμε. Ε, Πάντω, εσεί μπορείτε να διεκδικείτε ένα άλμπουμ τη Πανίνη και πέντε εισιτήρια για το παιχνίδι του Άρη κόντρα στο Ρέθυμνο που μπορεί να είναι και το τελευταίο τη χρονιά. Εμεί ευχόμαστε όχι. Ελπίζουμε να πάει και στα playoff η ομάδα, να κάνει δηλαδή μια νίκη αύριο και μια με τον Κολοσσό το Σάββατο στο, στο τελευταίο παιχνίδι τη Α1 για την κανονική διάρκεια και να κερδίσει την είσοδό τη στα playoff ώστε να αγωνιστεί κόντρα στον Παναθηναϊκό. Άρα, πέντε από εσά κερδίζουν εισιτηριά και φέμ και ενώ ονοματεπώνουμε αποστολή στο 54-526. Σα είπαμε ότι έχει παιχνίδι αύριο το μπάσκετ στι 6 ώρα το απόγευμα με το Ρέθμινο. Την ίδια ώρα που το ενδιαφέρον όσον αφορά το ποδόσφαιρο δεν επικεντρώνεται φυσικά στι uh, τρει τελευταίε αγωνιστικέ υποχρεώσει τη ομάδα. Τα τρία παιχνίδια την επόμενη Τετάρτη μεσοβόμαδα πεζιουάρι ξανά με την Σπάρτη. Uh, το Πανσεραϊκό πέντε μέρε αργότερα Κυριακή και στι 27 τελευταία αγωνιστική είναι με την uh, Καρδίτσα. αλλά στις κινήσεις που γίνονται στις επαφές που πραγματοποιούνται γενικότερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου που θα βρει τον Άρη μετά από τέσσερα χρόνια ξανά στην Super League και τις κινήσεις οι οποίες αφορούν ένα έτσι ευρύ πλαίσιο όχι μόνο το αγωνιστικό αλλά και κινήσεις που αφορούν το εμπορικό την οργάνωση της ομάδας ε, κομμάτια στα οποία δηλαδή υπολειτουργούσε η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Διαβάζουμε και ακούμε πολλά τις τελευταίες μέρες για τη φανέλα της ομάδας, για το αν θα αλλάξει η στοιχηματική εταιρεία στην οποία, ε, την οποία διαφημίζω άρα στα τελευταία τρία χρόνια. Θα σας δώσουμε ακριβώς, άρα θα του κάνουμε μετά το διάλειμμα το 5,5 το πλήρε ρεπορτάζ έτσι όπως ακριβώς το έχουμε συλλέξει και αφορά το συγκεκριμένο θέμα, τι ακριβώς ισχύει με κάποια ραντεβού που έγιναν χθες από πλευρά στο Καρυπίδη και αφορούν αυτό το θέμα, δηλαδή την διαφήμιση, τη διαφήμιση στο έμπροστη στην μέρο τη φανέλα, τα οικονομικά δεδομένα, τι ισχύει, τι δεν ισχύει και που βρισκόμαστε την ε, ε, σήμερα. Και κάποιε άλλε κινήσει που έχουν να κάνουν με ε, μέσω μακροπρόθεσμα, θα έλεγα, περισσότερο πράγματα για το ορίσιο, για αθλητικό κέντρο, για θέματα τα οποία. Α, ηχούν ευχάριστα στα αυτιά μα, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο να υλοποιηθούν. Δεν υλοποιούνται από τη, τη μία μέρα στην άλλη, για να είμαστε έτσι πιο, πιο σωστοί. Την ίδια ώρα που ε, υπάρχει βέβαια και το ανοιχτό μέτωπο το αγωνιστικό που έχει να κάνει με, τις, με την τωρινή ομάδα η οποία ολοκληρώνει ε, τις τι υποχρεώσει τη σε λίγε μέρε με τα τρία τελευταία παιχνίδια. Τι ακριβώ θα γίνει δηλαδή με αυτού, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν και πώ θα αποχωρήσουν δίχω προβλήματα για την ομάδα γιατί κατά ψέματα υπάρχουν αρκετέ οφειλέ προ ποδοσφαιριστέ. Και τι, α, πε, τι θα γίνει με το κομμάτι τη ενίσχυση τη ομάδα, προ ποια κατεύθυνση δηλαδή θα κινηθεί ο Άρης α, στο, στο αγωνιστικό, πόσοι παίκτε θα έρθουν, ποιοι παίκτε θα έρθουν, α, με ποια φιλοσοφία θα χτιστεί ο επόμενο αέριο και ποιο θα είναι αυτό που θα αναλάβει να τη χτίσει φυσικά εννοείται από τη στιγμή που είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα αποχωρήσουν ο προπονητής και πολύ πιθανό, ακόμη δεν είναι σίγουρο, αλλά πολύ πιθανό και ο τεχνικός διευθυντής της, ομάδα. ομάδας. Δεν έχει γίνει κάποια επαφή, αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε, αυτό μπορούμε να το πούμε. Δεν έχει υπάρξει κανένα ραντεβού, κανένα τέτα τέτ μέχρι σήμερα που μιλάμε ούτε με τον Δημήτρη Σπανό, ούτε με τον Παύλο Μυροφορίδη, ούτε με κάποιους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Είναι όλα αυτή τη στιγμή <είτσι> Έτσι, όπω τα έχουμε αφήσει όλε τι προηγούμενε μέρες είναι προ άλλη κατεύθυνση ε, η δραστηριότητα που πραγματοποιείται από πλευρά του Άδωρου Καρπίδη τα τελευταία 24 ώρα και κυρίως έχουν να κάνουν πυρισσό, στο εμπορικό κομμάτι. Από ό,τι αντιλαβαίνουμε, είτε, είτε είναι τηλεοπτικά, είτε είναι χορηγίε, όλα αυτά τα οποία θα φέρουν πολύτιμα έσοδα στην ε, ανώνυμη εταιρεία. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Θα σα δώσουμε όπω είπαμε όλο το ρεπορτάζ μέχρι και τι 7 που θα είμαστε εδώ. Πάμε όμω το πρώτο διάλειμμα και θα ψάξουμε πολύ πολύ γρήγορα για να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε πάντοτε στην εκπομπή του Ολα στο Λίμπερο στου 107 και 4. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και, και μπάσκετ. Σα λέγαμε πριν από λίγο, πριν το διάλειμμα δηλαδή, και το αφήσαμε για να το κουβεντιάσουμε και να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μα για το θέμα που αφορά την εμπορική εκμετάλλευση της φανέλας, τον προστινό της μέρος δηλαδή, και κάποιες επαφές που γίνονται με την στοιχηματική εταιρεία T-Bet, η οποία έχει εκφράσει ένα σχετικό ενδιαφέρον και χθε πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, στην οποία ήταν παρόν ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης και συζήτησε την προοπτική να διαφημιστεί μια άλλη στοιχηματική εταιρεία από αυτή που διαφημίζεται τα τρία τελευταία χρόνια στην ομάδα. Με την απαραίτητη υποσημείωση βέβαια ότι υπάρχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Α, τη στοίχημα δηλαδή. Α, η οποία είχε υπογραφεί. Είχε ουσιαστικά επεκταθεί η συνεργασία. Για να το θέσουμε πιο σωστά. Το περασμένο καλοκαίρι. Και θα τρέχει αυτή η συμφωνία και τρέχει μέχρι και την επόμενη α, σεζόν. Την ένα... πρώτη τη επιστροφή του στη Super League δηλαδή. Είχε αναπροσαρμοστεί γιατί ήταν αρχικά τριετή με προγραμματισμό και πλεφόντο Super League. Super League. Ε, πέρσι, που ξανά έμεινε στη Β, άλλαξε η. Και η... είναι η διαιτία Φεσίνη. και πάλι, ούτως ώστε να είναι στην να. πρώτη χρονιά τη επιστροφή στην, στην Super League. Έχει μια ρήτρα η συγκεκριμένη που μπορεί να την σπάσει. Τέλο πάντων, εδώ είναι λίγο διφάνεια. Είναι ένα νούμερο το οποίο. Εντάξει, ναι, μεν είναι ένα σεβαστό νούμερο, αλλά δεν φαίνεται να ικανοποιεί την ΠΑΕΑΡΕΣ με βάση τα δεδομένα που βρίσκει στην αγορά αυτή τη στιγμή και το ενδιαφέρον που προέκυψε από μια άλλη στοιχηματική εταιρεία. Και ξεκίνησε τώρα μια κουβέντα για το. Αλλά στο τέλο ε... μπορεί να υπογράψει και με την <laughs> ίδια. Μια νέα αναπροσαρμοσμένη yeah. οικονομική συμφωνία η οποία να ανεβάζει και το τίμημα και να συνεχίσει με την εταιρεία με την οποία έχει και μια πολύ καλή συνεργασία νομίζω αυτά Έτσι. Τα... Έτσι. τα τρία χρόνια. Δεν έχει κανένα απολύτω παράπονο. Και τα λεφτά δεν κακά και δεν είναι άσχημα και του χρόνου. Αλλά μπορεί να, ο... ναι, να, να πάρει και περισσότερα να εκμεταλλευτεί την εμπορία. Αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Βάρη. Δηλαδή το γεγονό ότι επιστρέφει στη Σούπερ Λίγκα μήπω αποκομίσει περισσότερα χρήματα από το από ένα βασικό έσοδο που είναι η διαφήμιση στον προστινό μέρο τη φανέλα. Η, η, η Τιμπέτ είναι μια εταιρεία που έχει μπει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι αναπτυσσόμενη εδώ στη χώρα και θέλει να διεκτυωθεί από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, η, η, η δύναμη τη μεγάλη είναι στη Γερμανία. Είναι η γερμανική εταιρεία. Ε, με γερέ βάσει στη Γερμανία. Στην Ελλάδα προσπαθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα να. Σε ανατολικέ χώρε γενικότερα προσπαθεί να εισέλθει. Ναι, πάει και προ τα εκεί. Έχει και διάφορε επεκτάσει και εκεί, Ινδία κτλ. κτλ. Τέλο πάντων, η ουσία είναι στην Ελλάδα τι, τι κάνει. Είναι η οικογένεια Μπαλτίδη, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ γνωστή στη mm. Θεσσαλονίκη. Ε, και ο, και μπαμπά, όσοι τον γνωρίζουν, ο Τάκη, αλλά και ο Φώτης, ο γιο, πρώην ποδοσφαιριστή του Απόλυν Απόντου, που είναι ο πιο δραστήριο στη συγκεκριμένη κατάσταση. Ε, και έχει κάνει διάφορε προτάσεις έχει μπει στον Ηρακλή, έχει μπει στο Μακεδονικό απόλων, απόλων. έχει μπει στον Απόλλωνα έχει μπει στον Άρη με μορφή χορηγία. Ε, αλλά προσπαθεί όπως αντιλαμβάνεστε να πάρει ένα μεγάλο brand name ε, για να μπει για τα καλά πλέον στο χώρο ε, ο Άρης είναι φυσιολογικό να συζητάει όλες τις ε, τις προτάσεις όλες τις πιθανές προτάσεις και αν καταφέρει και εισπράξει παραπάνω χρήματα από κάποια άλλη εταιρεία, φυσιολογικό είναι να πάει προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι όμω μόνο η Tibet και δεν είναι μόνο η Στίχημα. Υπάρχει και τρίτη εταιρεία, στοιχηματική επίση, που ενδιαφέρεται και έχει καταθέσει πρόταση σε προφορικό επίπεδο. Όλα αυτά φαντάζομαι τα αξιολογεί ο κύριος Καρυπίδη και αναλόγω θα πράξει και θα πάει σε μια τελική συμφωνία. Αυτή τη έχει το minimum με την πρόταση που έχει ήδη από τη Στίχημαν από πέρσι, τη συνεργασία που έχει από πέρσι και με την περσινή υπογραφή εννοώ. Και από εκεί και έπειτα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το, το όλο θέμα. Η Φανέλα είναι ένα βασικό έσοδο, ε, ήδη για τον μπροστινό μέρος σας είπαμε τι συμβαίνει. Υπάρχει δεδομένη η συνδρομή από τον κύριο Τόν Παπαδόπουλο για το πίσω μέρος της Φανέλας, με ένα ποσοτιστάξιο των 200.000 ευρώ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και βέβαια ο Άρης όπως είχε κάνει και προ α, πενταετίας, εξαετίας θυμάστε ότι η φανέλα του κάποια στιγμή α, τις καλές χρονιές της Ευρώπης θύμιζε στολή ποδηλάτη Υπήρχε και στα μανίκια, υπήρχαν και στο, στα σοτσάκια και μπρο και πίσω και πλάγια και τα λοιπά. αυτό πρέπει και μπορεί να το κάνει. Είναι άλλα βέβαια τα χρόνια, το αντιλαμβάνεται ο καθένα. Αλλά υπάρχουν, αν έχει ένα καλό Είναι σαφώ πιο πεσμένα με εκείνα τα χρόνια, αλλά οφείλει να εκμεταλλευτεί την εμπορικότητά σου, τη δημοτικότητά σου, τον ενθουσιασμό με τον οποίο πιστεύει. Από το τίποτα ή να βάζει super security ή καρυπίδη μπροστά, δηλαδή τι, εταιρείε αυτών που σε διοικούν. <laughs> Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο καθένα ότι έχει τη δυνατότητα να, να φέρει έσοδα στην ομάδα. Και υπάρχει η εμπορικότητα του συλλόγου που μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Σίγουρα δεν μπορεί να πάρει τα 250.000 που παίρνει στο παντελονάκι που είχε μια εταιρεία. Α μην την ε, κάνω τώρα νέα ναι, αφού δεν είναι πλέον στον Άρη, ή στο μανίκι που παίρνει 100.000 για να βάλει στο μανίκι μια εταιρεία. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα πλέον στην αγορά. Το ξέρει ο καθένα. Δεν μπορεί να πάρει το 1.200 που παίρνει από τον ΟΠΑΠ. Δεν υπάρχουν επίση αυτά τα νούμερα. Όταν επιστρέφει, αν τώρα επανέλθει κανονικά και είσαι ο Άρη τη Ευρώπη, φυσικά θα διεκδικήσει τέτοια χρήματα και θα έρθουν και μόνοι του να τα δώσουν. Το θέμα όμω είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να εκμεταλλευτεί το έπακρο το brand name σου με βάση την ιστορία σου, όχι τα αποτελέσματά σου στη Super League. Είναι, αναγκαία, είναι αναγκαίο να έρθουν έσοδα στην ομάδα για να αντιμετωπιστούν οι πολλέ υποχρεώσει που θα προκύψουν και μάλιστα στα πολύ κοντά για την ομάδα και όσον αφορά το φετινό ρόστερ και την στελέχωση του ρόστερ της επόμενης σεζόν είναι άλλα τα νούμερα, είναι άλλες, άλλα τα μεγέθη, είναι άλλα τα budget, είναι άλλες υποχρεώσεις είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και συνεπάγονται χρήματα και θα είναι ευχή έργων πραγματικά για να αντιμετωπιστούν όλε αυτέ οι υποχρεώσει, να προκύψουν έσοδα και με ένα καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο και με κάποιε χορηγίε στο μπρο, στο πίσω μέρο τη φανέρα, στο σοφτσάκι ενδεχομένω, στι πινακίδε του γήποδο, οπουδήποτε και αν μπορεί να βάλει διαφήμιση, καλοδεχούμενοι είναι. Και γι' αυτό λέγαμε και μάλια η γλώσσα μα να το α, λέμε κατά τη διάρκεια τη χρονιά ότι πρέπει να στελεχωθεί το εμπορικό τμήμα, να α, μπορέσει ο Άρη να αποκομίσει όσο το δυνατό περισσότερα ωφέλη. Βέβαια, από ό,τι βλέπω, ο ίδιο ο Ρο Καρπίδη τα κάνει όλα αυτά. <laughs> τα ραντεβού δεν τα κάνει κάποιο άνθρωπο ο για να λάβει το συγκεκριμένο πόστο. Ο ίδιο έχει αναλάβει να τρέξει και από ό,τι φαίνεται. Τώρα, καλό, κακό, εσεί μπορείτε να το κρίνετε. Ε, αναλαμβάνει ένα έτσι, συγκεντρωτικό ρόλο. Παίρνει πολλά πράγματα πάνω του, παίρνει πολλέ πρωτοβουλίε και στο κομμάτι αυτό το εμπορικό και στο κομμάτι το αγωνιστικό. Ε, θέλει να επομιστεί πολλά βάρη στις πλάτες του και πολλές αποφάσει. αποφάσεις από ό,τι φαίνεται από αυτές τις πρώτες επαφές που κάνει τις τελευταίε τελευταίες μέρες δικά όταν οριστικοποιήθηκε και μαθηματικά η επιστροφή του Άρη στη Σούπερ Λίγκα. Για το φίλο που ρωτάει αν θα υπάρξει ραντεβού και αν υπάρχει προοπτική συνεργασία και του χρόνου με τον Παύλο Μηροφορίδη, δεν έχει γίνει ακόμη ραντεβού. Ε, θα γίνει μέχρι να τελειώσουν οι αγωνιστικέ υποχρεώσει τη ομάδα. Δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία δηλαδή αυτό το ραντεβού. Ε, από το οποίο θα ξεκαθαρίσει οριστικά το, το τοπίο. Ο Μηροφορίδης, πάντως από όσο γνωρίζω έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο θα αναλύσει στον πρόεδρο του Άρη για την επόμενη σεζόν, τι πιστεύει δηλαδή ο ίδιος ότι πρέπει να γίνει στους τομείς που έχουν να κάνουν και με το αγωνιστικό φυσικά που είναι και το αντικείμενό του σε Πόσε αλλαγέ πρέπει να πάει η ομάδα, πώ πρέπει να κρατήσει, πού πρέπει να κινηθεί με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αποτελούν και τη φιλοσοφία του τεχνικού διευθυντή τη ομάδα. Και από εκεί και πέρα η απόφαση, φυσικά, στο αν θα συνεχιστεί ή όχι η συνεργασία, ανήκει στον ίδιο τον ιδιοκτήτη τη ομάδα, τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίο ε, θα αποφασίσει αν θα πορευτεί με το μυροφορίδη, αν θα πορευτεί με κάποιον άλλον ή αν θα πορευτεί χωρί τεχνικό διευθυντή που και αυτό από ό,τι αντιλαμβάνομαι τις τελευταίες μέρες συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, ότι δεν, είναι η σωστή δηλαδή προσέγγιση και η... ο τρόπος που πρέπει να λειτουργείς. Μια... ένα σοβαρό κλαμπ πρέπει να έχει ένα τεχνικό διευθυντή ο οποίος να ασχολείται όλη τη μέρα με το αγωνιστικό και α, α, φυσικά να με ασχολείται α, ο πρόεδρος της ομάδας και με αυτό. Δηλαδή πράγματα που κατηγορούσαμε κάποια στιγμή στο παρελθόν να μην τα ξανακάνουμε τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που το ξέρουν το αντικείμενο. Εγώ δεν λέω να είναι ο Μυροφορίδη ή ο οποιοδήποτε. δεν θέλετε, βάλτε. Κάποιο ο οποίο να είναι ικανό να ξέρει το αντικείμενο και να κάτσει να α... σχεδιάσει την ομάδα τη επόμενη σεζόν με βάση το budget που θα έχει στα, στα χέρια του. Τι παίκτε χρειάζεται να μείνουν, ποιοι παίκτε χρειάζεται να έρθουν και να Τεθεί επιτάπητο ο σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν νομίζω μέχρι το τέλο του μήνα, τι επόμενε 15-20 ημέρε. Ε, και ο μόνο ο οποίο μπορεί φυσικά να δώσει ξεκάθαρε απαντήσει είναι ο ίδιο ο Θόδωρο Καρυπίνη, ο οποίο θέλει, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, από ό,τι λέει και του ρεπορτάζ μα, να ολοκληρώσει πρώτα κάποιε κινήσει και στη συνέχεια να προχωρήσει σε κάποιε ανακοινώσει, να κοινοποιήσει, να δημοσιοποιήσει κάποια πράγματα που αφορούν την επόμενη σεζόν. Προ αυτή την κατεύθυνση και τα ραντεβού που κάνει. Κάνει πάρα πολλά ραντεβού και στην Αθήνα και με προπονητέ και παίκτε και ποδοσφαιριστέ και μάνατζερ. Ένα κακό χαμό γίνεται κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Όταν θα είναι έτοιμο, θα καταλάβουμε όλοι τι έχει στο μυαλό του, πώ οραματίζεται, πώ σκέφτεται τον Άρη τη επόμενη ε, σεζόν. Με την, ε, ε, υποσημείωση από μέρε μα ότι είναι άλλα τα δεδομένα τη Super League. Βλέπετε γιατί πρωτάθλημα μιλάμε. Τι γίνεται, ο κακό χάμος στη Super League. Και με πολύ πιθανή από ό,τι λέγεται στην Αθήνα την αναδιάρθρωση. Και αυτό σημαίνει ότι αν περάσει κάτι τέτοιο, την αναδιάρθρωση των κατηγοριών θα πέφτουν 6 ομάδε του χρόνου. Από τι 16. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να κάνει μια super ανταγωνιστική ομάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Από τι 16. Ναι, 16 δεν είναι στην Σουπερλίγκα. Θα πέσουν 6 και θα ανέβουν 2. Άρα 12. Ένα. Είναι εδώ δεν μπορεί να το κάνουν τώρα. Να πα το καλοκαίρι και να είναι 12. Ήχτου. Και να βάλουν τον Απόλυνο Σμύρνη και αυτό αυτούς. Εγώ νομίζω υπάρχει. ότι θα ισχύσει για το τρέχον πρωτάθλημα. Δηλαδή θα έχει 16 ομάδε, θα πέφτουν οι 6. Είναι πολύ πιθανόν να συμβεί αυτό. Και αν συμβεί αυτό, όπω. Ε, 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 τι θα κάνει ο θα παίζει. Δεν το... ναι, την παραμονή. Γι αυτό λέω ότι πρέπει δηλαδή να. Εάν δεν γίνουν... πέφτουν 6 και πέφτουν 3 και βγούμε 8, είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά, αλλά ναι. μεγαλώνει ο βαθμό δυσκολία στην περίπτωση που πέφτουν και 6. Εάν μάλιστα δεν γίνουν σωστέ κινήσει. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική η και να κάνει τι κινήσει που πρέπει να θωρακίσει την ομάδα και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, να την οργανώσει, να τη στελεχώσει, ούτω ώστε να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Απλά είναι τα πράγματα έχει να αντιμετωπίσει πολλά άλλα πράγματα στη Super League. Πέρα από μια καλή ομάδα που θα έχει απέναντί σου στον αγωνιστικό χώρο. Τι έχει να τα λέμε, δεν τα ξέρετε ποια είναι. Ανεξαρτήτω προπονητή και μπάτζε το καρυπίδι πρέπει να κλείσει σήμερα τον κόρμπο. Τον κόρμπο. Τον κόρμπο. Λέει 5-0-6. Τον παίκτη. Ποιο κόρμπο, ρε. Πρό... 35 χρονών είναι. Τον πανιού είναι αυτό. Πώ ήρθε ο κόρμπο τώρα. Πάντω, παιδιά, έχετε ένα. Δεν ξέρω, προσωπικά δεν το έχω κάνει ποτέ. Πραγματικά δεν το έχω κάνει ποτέ. Ε, να λέω πάρα αυτόν τον παίκτη, πάρε τον άλλον. Δηλαδή. Δεν ξέρω πώ το σκέφτεσαι. Άλλο άλλος μου είναι για το σιόπι. Ένα μου λέει για το σιόπι. Ένα σιόπι για γίνεται, έτσι δεν γίνονται οι ομάδε. Και ούτε αυτό ο τρόπο που έχει επιλέξει ο Καρυπίδη είναι για να γίνει οι ομάδε. Ποιο φέρνει τον Ασλήδη τώρα. Ναι, εγώ σου επαναλαμβάνω, το έλεγα και προηγούμενα. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πρέπει πρώτα κάτι σε ραντεβού με τον Μυροφορίδη. Θα ξεκαθαρίσει αυτό. Α, τι επόμενε μέρε, εβδομάδε, τελειώνει και η σεζόν. Θα γίνει όπω και, και, να έχει το συγκεκριμένο ραντεβού. Και από εκεί και πέρα δεν συνεχίζει με τον Μυροφορίδη. Ποιο θα είναι ο επόμενο. Κανένα. Και όποιο δεν είναι, να βγει και να πει όμω ότι κοίτα, δηλαδή, εγώ θα κάνω την ομάδα. Κανένα. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο. Ε, αυτό δεν είναι σωστό δηλαδή. Όχι. Τι είναι σωστό, είναι τελείω λάθο. Αυτό λέω. Ε, δηλαδή. και απομονώστε το όνομα Μυροφορίδη. μα κατηγορήσει κανεί και κανένα, βάντα του Μυροφορίδη. Αν αποφασίζει ότι δεν θε λοιπόν το μυροφορίδι, ποιο θα είναι ο αντικαταστάτη του. Πα να, να, αναμετρηθείς την επόμενη σεζόν με πολλά άλλα πράγματα όπω σα είπαμε. Δεν, δεν, εξαρτάται πλέον ούτε από τον Κούγια ούτε από κανέναν άλλον η αναδιάρθρωση. Ακριβώ επειδή η Super League κάθε χρόνο οι ομάδε κάναν ό,τι γούσταραν, θα έρθει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα επικυρωθεί και από την ΕΠΟ και δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα η Super League. Δεν γίνεται ο Κούγιας να αποφασίζει για τον Κούγια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και τόσα χρόνια, τη μια χρονιά η Super League να, να ψηφίζει να μείνει ο Λεβαδιακός επειδή είναι ο Λεβαδιακό μαζί του, την άλλη χρονιά να αδιαφορεί. Να ψηφίζουν να γίνει αυτό με τον Παναθηναϊκό, να γίνεται το άλλο. Για τον Άι να μην ψηφίζουμε. 31 λέει ότι είναι ο, ο κόρμπος είναι πολύ καλό ανάλογα με τα χρήματα που ζητάει. Δεν το λέω τυχαία. Δεν τα σε πολύ, Εγώ λέω και ποιο θα επιλέξει τον κόρμπο. Και άμα έρθει ο Φουφούτοβιτ προπονητή, δηλαδή θα πρέπει να ξέρει τον κόρμπο, ή θα το πει πάρει τον κόρμπο να παίξει. Εγώ γι' αυτό έλεγα χθε, Χρήσταθε, ότι θα έπρεπε για μένα από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να μην πορευτεί με τον Δημήτρη Σπανό την επόμενη σεζόν και απλά δεν το έχει ανακοινώσει ακόμη. Είναι τι κάνει μια κεραμίδια. Να έχει κλείσει ήδη τον προπονητή. Και μακάρι, όπω σα έλεγα και χθε το ξαναλέω και σήμερα, για όσου δεν μα ακούγατε, να το έχει κάνει και απλά να μην το ξέρουμε εμεί και να παρακολουθεί την ομάδα. Διότι μπορεί απλά ένα προπονητή να. να είχε άλλε. Αλλά θέλω, ρε παιδί μου. Αλλά θέλω. Είμαστε σε μία περίοδο που είναι η. η Αυτέ οι μέρε, το μετέχνιο θα πρέπει η διοίκηση να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις σε οργανωτικό, εμπορικό, αγωνιστικό, γηπεδικό επίπεδο. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει ο κύριος Καρυπίδης. Όσες φορές και αν μιλάμε, και εγώ και ο Αλέξης μιλάμε με σεβασμό στα χρήματα που έχει διαθέσει, δεν είναι το αντίθετο. Όχι, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τα σέβονται. Και μα τα τα και, θέση, και, και πολλά τον βρίζουν και τον και... λένε και διάφορα πράγματα. Yeah. Δεν yeah. είμαστε τη άποψη. Όπω και το άλλο. Δεν τα μηδενίζουμε τίποτα. Το πρέπει yeah. και η ανάγκη του να έχουμε έναν μεγαλύτερο από τον Καρυπίδη. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βρίζω τον Καρυπίδη που δεν υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή. Ή να λέω αυτό, αυτό που ακούγεται κατά κόρον σε σχέση με την Αμερική. Να πάει στην Αμερική να πουλήσει. Άμα δεν κάνουν πρόταση αγορά ο Τόμο Ακίβιτ ή όποιο άλλο. Πώ ακριβώ θα πουλήσει. Ακούω πολλού που λένε ναι, για να έρθαν όμω εδώ, θα συμβαίνει εδώ και κάτι άλλο. Είναι, ε, αυτοί, αυτό το έχουμε πει και άλλε φορέ. Η περίπτωση με του Αμερικανού, τον, τον Παπαδόπουλο και του Σάκη, δεν αφορά μόνο αγορά Αφορά και την παρουσία και του ίδιου του Θοδωροκάρη. Σε ένα σχήμα το οποίο περιγράψαμε πολλέ φορέ, 30-30 χρόνια. Ναι, 30. αλλά ω θέμα δίνει το δικαίωμα σε πολλού να καλλιερούν μια εσωστρέφεια. Που αν αυτή η εσωστρέφεια από πίσω κρύβει ε, ένα πραγματικό ενδιαφέρον για αγορά, να μπω στην κουβέντα και να μπω στη συζήτηση. Αν όμω δεν υπάρχει Θέμα αγορά ή συμπεκτών. Γιατί να σου πω ένα παράδειγμα. Γιατί ο Καρυπίδη ζητάει τα λεφτά που έχει βάλει, παράδειγμα. Εγώ, σου, εγώ λέω, η, η κασία κάνω τώρα. Εγώ, εγώ τι να λέω. Εγώ λέω ότι ο ίδιο ο Καρυπίδη ξέρει μέχρι πού μπορεί να απλώσει τα πόδια του ε, και που μέχρι πού μπορεί να φτάσουν. Μπορεί λοιπόν μόνο του, έχει τη δυνατότητα, έχει ε, κάνει κάποιε κινήσει και όπω λέει σε περίπου 15 μέρε θα είναι έτοιμο να ανακοινώσει κάποια πράγματα. Εφόσον τα ολοκληρώσει. Αυτά όλα τα οποία θα έχει ολοκληρώσει είναι αυτά τα οποία θα οδηγήσουν τον Άρη εκεί που θέλουμε όλοι να τον βλέπουμε. Αν έτσι, οκ, okay, ας μην μιλήσει με κανέναν, ναι. αυτός είναι μεγαλομέτωχος, αυτός είναι ιδιοκτήτης, αυτός θα τρέξει και την ομάδα. Εάν όμως έχει αμφιβολίες, αν όμως έχει δυσκολίες, εάν δεν μπορεί, εάν για τον α ή β τρόπο δυσκολεύεται, το πιο, το πιο Σόφρον είναι να κάτσει στο τραπέζι τι επόμενε μέρε και με την πλευρά του Τόν Παπαδόπουλου και του Νίση Άγρι. Δηλαδή, αν μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία από την οποία θα μπορέσουν να προκύψουν κάποια ωφέλη σημαντικά οικονομικά για την ομάδα. Αυτό λέω εγώ. Ο φίλο ο Φεβρουάριο Ντανιά λέει: Δεν γίνεται το Κάρι να κάνει το σχεδιασμό των μεταγραφών. Αν δεν συνεχίσουν Μύρο και Σπανό, ο Σπανό συνεχίζει 100% παιδιά. Ο Μυροφορίδη και αυτό νομίζω ότι έχει λίγε πιθανότητε. Ε, να πάει στου επόμενου μετά το ταξίδι τη, είπα για να ξέρει το budget. Μα παιδιά, το ταξίδι τη ΕΣΥΠΑ δεν καθορίζει το budget. Δεν ξέρω ποιοι σα το έχουν περάσει αυτό. Και αν είναι η προσδοκία για να αλλάξει η κατάσταση η ομάδα, δεν καθορίζει τίποτα. Κατά την ποιο... Δεν έχει οριστεί το ταξίδι τη είπα Το ακούω. Άλλο λέει 20 Μαΐου, 21, 25, 22, 23. Δεν είναι. Αν ρωτήσει τον Καρυπίδη, λέει: Όχι, δεν έχω προγραμματίσει κανένα ταξίδι στη ΗΠΑ γιατί δεν έχω πρόταση για αγορά τη ομάδα. Αυτό λέει ο Καρυπίδη. Θα το μεταφέρουμε επίσημα. Ο Καρυπίδη το ρωτάμε. Θα πα στην Αμερική για να. Όχι, μέχρι στιγμή δεν έχω προγραμματίσει ταξίδι, γιατί δεν έχω πρόταση για αγορά τη ομάδα. Δηλαδή, πώ πώς πρέπει να το πούμε, επειδή κάποιοι θέλουν να το συντηρούν. Και αντιλαμβάνομαι γιατί θέλουν να το συντηρούν. Ενώ δεν είναι πραγματικότητα. Ενώ το λέει και η πλευρά του Σακίβετ και του Παπαδίου. Ήρθαν εδώ και το είπαν οι ίδιοι. Δεν έχουμε βλέψει για μετοχέ τώρα. Παρ' όλα αυτά, συντηρείται αυτό. Είναι φυσιολογικό. Γιατί πρέπει να βάζουμε πάντα σε αυτή τη διαδικασία τον κόσμο του Άρη τη Και επειδή ο κόσμο προσδοκά κάτι μεγαλύτερο από τον Καρυπίδη στο οικονομικό κομμάτι, πλακώνεται μεταξύ του. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι, εγώ συμφωνώ με τον φίλο των 79. Ο πρόεδρο δεν μπορεί μόνο του να χτίσει μία ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο Άρη χρειάζεται 10 στελέχη. 10. Και μην κανένα ότι θέλω να προταθώ εγώ με τον Αλέξ, δεν θα πάμε. Δέκα στελέχη θέλει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Αντί είμαι υπερβολικό, πέντε. Πέντε πρωτοκλασάτα. Οι απαιτήσει στη Super League είναι τεράστιε. Δεν γίνεται. Καταρχήν, ποιο είναι το διοικητικό συμβούλιο του Άρη αυτή τη στιγμή. Ποιοι το απαρτίζουν. Ο Καρυπίδη. Ο ξάδερφο του Καρυπίδη που δεν τον έχουμε δει ποτέ. Ή μπορεί να τον έχουμε δει τον άνθρωπο και να μην ξέρουμε τι είναι αυτό. Ποιο είναι άλλο. Ποιο. Ο Σίμο δεν ξέρω αν είναι. Δεν είναι, όχι. Ο μόνο που είναι συνεργάτη αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι ο Σίμο, που είναι στα γραφεία. Έχει έρθει ο Αντώνη. Δεν θυμάμαι το επιθετό του παιδί. νομίζω ότι ο Σίμο ορφανέ από τη στιγμή που δεν είναι ε, του τελευταίου μήνε στο, στο, Διοικητικό Συμβούλιο, δεν, δεν, δεν εμφανίζεται στα γραφεία νομίζω πλέον. Τέλο ενδεχομένω να είναι ε, τη νέα Ο είναι συνεργάτη Εντάξει, συνεργάτη του είναι και στι άλλε επιχειρήσει του. Ε, θα τον βοηθάει, ρε παιδί μου, και στον Άρη. Ο Αντώνη που ήρθε, ξεχνάω το επίπεδο του παιδί που θέλει στα γραφεία, κάτι σαν διευθυντή γραφείων, που είναι ένα, ένα στέλεχο το οποίο πραγματικά ένα παιδί που έχει και εμπειρία, ήταν στη Βέρεια ε, υπεύθυνο για αδειοδοτήσει και όλα αυτά τα, τα ζητήματα. Ποιοι άλλοι είναι στα γραφεία αυτή τη στιγμή, Οι δύο, οι συνάδελφοι που είναι το, το γραφείο επικοινωνία. Ποιο άλλο, Και η κοπέλα που είναι η Κατερίνα που είναι η κοπέλα για το τέτοιο, Πώ το λένε, Για το. Πώ να την βαφτίζω τώρα, γραμματέα και σε σχέση με η επικοινωνία, ελογραφίε με ΕΠΟ, Λίγκα κτλ. Έτσι. Αυτά είναι τα στελέχη αυτή τη στιγμή του Άρη. Υπάρχει υπεύθυνο ασφαλείας, οκ. Okay. Αυτά είναι. Χρειάζεται εμπορικό διευθυντή. Χρειάζεται επάνδρωση του εμπορικού τμήματο. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη επικοινωνία από, τη στιγμή, από αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Και θα σα πω ένα παράδειγμα. Χθε πάει ο Καρυπίδη στην περιφέρεια. Όποιο συνάδελφο είχε καλέ σχέσει με την περιφέρεια ή οτιδήποτε άλλο πληροφορήθηκε το θέμα. Πολύ ωραία. Και καμία μορφή έτσι, μην μπερδευτεί κανένα. Και μπράβο. Το επικοινώνησε το θέμα η Παϊάρη. Γιατί πα να κάνει κάτι καλό. Μια φωτογραφία του Προέδρου του Άρη με τη βούλα την Πατουλίδου βγήκε. Όχι μόνο δεν το επικοινώνησε, το είχε και κρυφό. Για ένα θέμα θετικό. Γίνεται μια προσπάθεια να πάρεις και τα δίπλα από το ορίσιο χωράφια τι είναι εκείνα για να επεκτείνεις το αθλητικό σου κέντρο. Τίποτα. Κάνει συνάντηση με υποψήφιο χορηγό. Τίποτα. Δια δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Μιλάει με παίκτε για να έρθουν. Ποιο θα του επιλέγει, Ο πρόεδρο. Κι άντε, εγώ σου λέω έχει μάτι να του επιλέξει. Ένα, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε. Τι είναι αυτό. Δεκαπέντε παίκτε θα επιλέξει ο πρόεδρο. Δεν είναι αυτή η δουλειά ενό πρόεδρου. εγώ σου λέω. Θα βρει και δύο παίκτε θα επιλέξει. Είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου χρόνια κτλ. Θα μιλήσει, θα γίνει. Γιατί, συγγνώμη, ό,τι σε επέλεγε ο Σκόρδα, δηλαδή ήξερε. Μου, εντάξει, δεν είναι όμω η σωστή τέτοια αυτή, αυτό σου λέω. Δεν είπε ότι δεν θα επιλέξει. Εντάξει, θα σε επιλέξει. Αλλά δεν μπορεί να, να επιλέξει κάποιον. Και όπω λε και εσύ, βγάλει το μυροφορίδι από το κάδρο. Εγώ θεωρώ δεν θα είναι ο μυροφορίδι στην νέα σεζόν. Είναι, είναι, πολύ δύσκολο να μείνει. Α κρατήσουμε όμω ένα τέτοιο γιατί άρισε. Ένα ενδεχόμενο. Αν μέρο του πριν ένα μήνα θα σου λέγα δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ήθελα να κάνω προγραμματισμό θα μιλήσει ήδη. Μπορεί να μείνει με διαφοροποιημένε τι αρμοδιότητε του. Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί και ο Μηροφορείδη με τον Καρυπίνη, τη μια μέρα αγαπιούνται, την άλλη μέρα μισχύονται, ξαναμετα αγαπιούνται. Για να λέμε την πραγματικότητα τώρα και να μην κοροϊδευόμαστε. Την μια μέρα διαφωνούν, μαλώνουν, πλακώνονται, τη σκοτώνονται, την άλλη μέρα είναι αγκαλιά. Μπορεί να είναι και οι δύο. Μοιάζουν με το μεταξύ του χαρακτήρα. Αλλά αυτά όλα τα πράγματα πρέπει να σηματοποιηθούν. Όπω λε, η φανέλα, δεν είπαμε να κλείσει τώρα τη φανέλα. Ούτε είπαμε να κλείσει σήμερα τα τηλεοπτικά επειδή βιαζόμαστε εμεί. Αλλά βλέπετε, επειδή λέμε και το άλλο σιγά Μάιο είναι ακόμα. Ναι, Μάιο είναι ακόμα. Αλλά βλέπετε ότι όλε οι υπόλοιπε μεγάλε ομάδε τα έχουν κλείσει. Βέβαια, 8 Μαΐου είναι και δεν κατάλαβα. Τι. έτσι θα πολέσει και το πλεονέκτημα που είχε βγαίνοντα νωρί και μαθηματικά στη Super League. Αυτάς με τι είναι, η ομάδα ξεκινήσει 25 Ιουνίου, πρέπει μέχρι 25 να μην έχει η ομάδα ούτε παίκτε ούτε τίποτα. Βρε παίκτε τάχη; Το πιο εύκολο είναι αυτό. Το πιο εύκολο είναι αυτό και το ξέρει. Ε, δεν είναι μόνο αυτό. Πόσο είναι, και... είναι ποιο... και ποιο θα του φέρει. Και ποιο θα του φέρει και ποιοι από το, από το τωρινό ρόστερ θα πρέπει να γίνει μια επιλογή. Αυτά τι θα γίνουν. Ποιο θα του κάνει αυτή, ο Καρυπίδη. Ναι, ε, αυτό σου λέω. Ρε, Καρυπίδη θα είναι... επιλέξει αν θα μείνει ο. Αδεμήνιο... Δεν βγάζει πουθενά αυτή η κουβέντα. Ο, ο στο... Δελεζή ή ο, ο... Στο, στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε, σε λίγο. Εμεί τα σημειώνουμε τώρα που είναι νωρί. Ξαναλέω, υπάρχει και ένα αστερίσκο σε όλα αυτά που λέμε. Μπορεί ο Καρυπίδη και ο κάθε Καρυπίδη να έχει ήδη προσλάβει τον κύριο Σαββοπούλοβιτ ω τεχνικό διευθυντή. Εμεί μεταφέρουμε, και να... μεταφέρουμε αυτό που μεταφέρει και η διοίκηση ότι υπάρχουν αλλεπάλληλα ραντεβού για διάφορα θέματα και θα ξεκαθαρίσουν 15-20 μέρε. Αυτό το μεταφέρουμε και περιμένουμε κι εμεί αυτό το, το, διάστημα μέχρι το τέλο του μήνα. Δεν μπορούμε να σα πούμε κάτι άλλο. Το ρεπορτάζ αυτό λέει. Και σα το μεταφέρουμε. Όταν θα αρχίσουν να προκύπτουν οι ειδήσει, εδώ θα είμαστε να τι σχολιάσουμε, να τι σχολιάσετε κι εσεί, να τι κριτικάρετε και να δούμε και να καταλάβουμε πάνω κάτω ε, πώ θα κινηθεί ο Άρη στην επόμενη σεζόν στη Super League. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με την δεύτερη μα ώρα. Είπαμε για παίκτε, προπονητέ κτλ. Άλλο ένα όνομα. Ε, ποδοσφαιριστή. Ε, Φέρεται να είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη ο ραδιοφωνικό σταθμό RMC. στο που είναι στη Γαλλία είναι αυτό. Στη Γαλλία είναι μάλλον. Ε, στέλνει στον Άρη τον μέσο μεσοεπιθετικό τη Τουρ Μοχάμετ Λαρμπί. Καταρχήν το λένε Μοχάμετ, ρε φίλε. μου άρεσε τον Άρη. Μου άρεσε το όνομά του. Λοιπόν, ο παίκτη είναι μεσοεπιθετικός, 30 χρονών. Έχει παίξει στη Νάν, στη Λουσόν, στη Νασιονάλ Στην Καζελέ Καζαξιώ Στη Σωσό, στη Σαμσοσπορ Και επέστρεψε στη Γαλλία και την Τουρ Έχει κάνει 12 συμμετοχές με την Τουρ Οι Γάλλοι λοιπόν τον στέλνουν στον Άρη Το καλοκαίρι ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη Ο Άρης λέει ότι... Ε, δεν απασχολεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θα υπάρχουν τώρα πολλοί οι οποίοι θα ε, γραφτούν ε, ήδη έχουν γραφτεί πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές αλλά για τον συγκεκριμένο τον ε, Λαρμπή αν τον λέω και σωστά γιατί δεν ξέρω και γαλλικά ο Μουχάμετ Λαρμπή Ποιο είναι αυτός πάλι ε, ποιος είναι τώρα. τον στέλνουν ο Άγριος είναι ποιος τον στέλνει στη Γαλλία γράφουν ότι έρχεται στον Άρη όταν μπαίνει ο Άρης ε, ο Άρης λέει ότι δεν υπάρχει θέμα με τον συγκεκριμένο παίκτη ε, τον Λαρμπή. Λαρμπή. Δεν έχει, Λαρμπή δεν έχει άσχημο α, βιογραφικό φέτος είχε 12 παιχνίδια με την Τουρ απλά δεν είδα είναι από το Γενάρη ή αν είναι από την αρχή της χρονιάς Είχε βάλει και ένα γκολ, βλέπω εδώ στη Λιόν το 15 με την Αζαξιό στο 32. Ένα ωραίο γκολ. Τα βιντεάκια αυτά τα δείτε, παιδιά, στο Λαμπαοτάρι. Εμεί σα λέμε το τι γράφουν στη Γαλλία και ε, είναι ένα δημοσίευμα και την αντίδραση και της πλευράς του Άρη που το διαψεύδει το, το όλο σκηνικό και το όλο θέμα. Τέτοια επαναλαμβάνω θα ακούσετε και θα διαβάσετε πάρα 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 πολλά όπως και προπονητές ε, το όνομα του Πάκο Ερέρα με του χάρη κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν διάφορα ονόματα Πορτογάλων, Ισπανών ε, Ελλήνων η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής από την πλευρά του Άρη είναι ότι θα είναι ξένος ο προπονητής την ίδια στιγμή φέρνουν δημοσιεύματα τον Πετράκη, τον Μάντζιο τον Ουζουνίδη Εγώ νομίζω ότι ο Πετράκης θα πάει στον Απόλλος Μήνης στον Απόλλος Μήνης και ο Παράσκος θα πάει ο ο παράσχος, στον, πανετολικό. στον Πανετολικό; Και ο Δέλλα. Τα φύγει μάλλον. Στον Άρη. <laughs> Πάντω, αν με ρωτούσα από όλου αυτού, με δεδομένο ότι ο Ζουνίδη είναι ιδιαίτερα ακριβώ. Ε, και ο Δέλλα δεν το λέει και φτηνό. Πώς θα Πόσα θέλει ο Δέλλα δηλαδή. Ρε φίλε. Πώς Πόσα παίρνει στον πανετολικό ο Δέλλα δηλαδή. Είναι δυνατόν ε, ομάδα σαν τον Πανατολικό να δηλαδή, δίνει πάνω από 100 χιλιάρια στον Δέλλα. Φέρτο, ρε, φίλε. Άρα, εσύ γιατί είπε προπονητή θα πάρουμε, 30 χιλιάρικα, 40 Θα πάρουμε με, όχι, θα πάρουμε με το συμβόλαιο του Σπανού. Όχι. Ε, τι? Εννοείται, όχι. Ε, Εννοεί ακριβώ ο Δέλλα πόσα παίρνει. Δεν ξέρω, λέω πόσα παίρνει, δεν ξέρω. Ε, στον πανετολικό πόσα μπορεί να παίρνει, 100, 120, 140, 150 Δεν έχω ιδέα. Μέχρι εκεί. Μπορεί, ναι, τόσο, Ο, ο Ζουνή θέλει μισό εκατομμύριο. Και ο Δόνη θέλει 900 χιλιάρικα. Ένα προπονητή είναι και το team μαζί, όλα μαζί. Λέγανε, μαζί με ναι, το team λέγω. Ναι. Γιατί κάποιο έλεγε ποιο θέλει, το Δόνη λέει, είναι μια χαρά προπονητή. Ένα εκατομμύριο όμω Μαζί με το team και τα λοιπά. Πώ τον πάρει, ωραία τα λέμε εμεί. Όπω και το άλλο το θέμα. Α εδώ ο φίλο ο Ερνάν, κάτι να σου πω. Γι' αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν. Περίμενε. είμαι, το διαβάσω ακριβώ το... το μηνυματάκι του για να καταλάβει. Εδώ και μέρε ξεκίνησε το φάγωμα του Καρυπίδη χωρί ξεκάθαρη επόμενη μέρα. Προσπαθούν κάποιοι να πούνε ότι θέλει την ομάδα ο Σακίεβιτ και δεν την δίνει. Τον οποίο ο τον έφερε ο ίδιο ο Καρυπίδη. Θα δικαιωθεί ο, Τάλε, ο τάδε, που λέει εδώ και δύο χρόνια και θα ανεβάσει την ομάδα Καρπίδη και θα πέσουν να την πάρουν η τζάμπα. Διαδίδουν ότι ζητάει 8 εκατομμύρια και ο Σακίεβετ δίνει 3. 8 εκατομμύρια να ζητάει. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Καταρχά, να ξεκαθαρίσουμε σου κάτι. Λέει, ότι... Τι διαδίδει, σου Εξ, λέει ο φίλο. Υπάρχει καταρχά πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ των Παπαδόπουλων και Καρπίδη. δεν έχει αλλάξει. Και μάλιστα και μέσα στο και πάλι επικοινωνία μεταξύ των δύο άνδρων. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Δεν είναι ούτε σκοτωμένη είναι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και είναι πολύ πιθανό να γίνει το ταξίδι. Απλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Δηλαδή στον Τόμπα Παπαδόπουλο, ο Καρυπίδης, και αυτό μπορούμε να το... το μεταφέρουμε από την πλευρά του τον Παπαδόπουλου, ο... δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να πάει μετά τι 20 του ναι. μήνα στην, στην Αμερική. Απλά δεν έχει δεν ξέρει κάτι πέρα. ο Παπαδόπουλο, δεν θα έρθει δηλαδή ναι. στην Αμερική. Το περιμένει δηλαδή στην ουσία. Είναι άλλο, έχω κλείσει εισιτήρια και πάω. Είναι άλλο μου γίνεται πρόταση για αγορά και πάω. Είναι άλλο είμαστε υποσυζήτηση. Οκ, okay, να δούμε Θόδωρε. Βλέπουμε εδώ με το φαντ αυτού που βάζουν τα λεφτά το ένα το άλλο να δούμε τι θα κάνουμε και έλα. Και είναι άλλο έκανε πρόταση και θέλει παραπάνω καρυπίδε. Το τελευταίο βγαίνει όπω λέει και ο φίλο ο Ερνάν με σκοπό να καλλιεργείται αυτή η εσωστρέφεια και πριν καν αρχίσει η χρονιά να μπούμε σε τέτοιε διαδικασίε. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Υπάρχει το δεύτερο κομμάτι το οποίο εγώ όσο δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, κάτι απτό από το πρώτο κομμάτι, πάω στο δεύτερο και λέω πώς θα οργανωθεί η ομάδα. Πώς θα στελεχωθεί η ομάδα. Ή μάλλον να στελεχωθεί η ομάδα. Να δρομολογηθούν. Μπορεί να τα, να, να τα λένε τα πράγματα. Είμαστε στο Μάιο. Μπορεί να τα έχει ρυθμίσει όλα. Μπορεί 20, 27 Μαΐου, 5 Ιουνίου να λέει. Πάει άρισα να κοινώνει την εργασία της με την εταιρεία ρουχισμού ε, Βασιλοπουλούβοτσα. Είπα πολύ άστοχο το παράδειγμα. Η ΠΑΕ άρεσε ανακοινώνει τα παιγνία τη ομάδα θα μεταδίδονται από το Κοσμοτέ TV. Η ΠΑΕ άρεσε ανακοινώνει ότι ο προπονητή είναι αυτό. Η προετοιμασία είναι αυτή, θα γίνει στο Ζέφελτ. Ε, ωραία, ωραία, θα γίνει στο Ζέφελτ και θα παίξουμε φιλικά με την Πάγερ Μονάχου, την Ντόρτμουντ, την Έλτσα και την Βιγιαρεάλ. Μπορεί αυτά όλα να είναι προγραμματισμένα και να μένουν τα τυπικά. Τα δείγματα όμως δεν είναι αυτά. Δεν είναι αυτά. Τα δείγματα δεν είναι αυτά. Δεν καλά. Όταν δεν έχεις κάτι, δεν είναι καλά. Αν έχεις κάτι, είναι καλά. Πολύ απλά, Τώρα είναι, που είναι νωρί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι και γι' αυτό σα λέμε ότι δεν έχει γίνει κανένα ραντεβού με κανένα ποδοσφαιριστή, με κανένα προπονητή, με κανένα τεχνικό διευθυντή. Τίποτα. Απολύτω, διότι πολύ απλά ο Θάρο Καρεπίδη δεν είναι έτοιμο όπω λέει και θα είναι σε 15 με 20 μέρες Οπότε. Α, θα πρέπει να όχι, περιμένουμε. Το έτοιμο το... σε 15 μέρε. Ε, μια χαρά χρονικά είναι, φίλε. Μάιο ε, είναι. Ναι, είναι. Μια χαρά. χαρά. Μακάρι. Μακάρι όταν θα περάσει, θα παρέλθει αυτό το διάστημα, αυτά που θα ακούσουμε να μα προδιαθέσουν για θετικά πράγματα και όχι να, α, να είναι έτσι παχιά λόγια μόνο και σα είπαμε κάτι και τα προηγούμενα χρόνια. Και σα το λέμε εδώ και αρκετά χρονικό διάστημα. Βλέπετε ότι και εγώ και ο Αλέξη, μετά από τόσα πολλά χρόνια στο, στο ρεπορτάζ, το πιο εύκολο είναι να φωνάζουμε στι αποτυχίε, να απαιτούμε στι αποτυχίε, να μοιράζουμε μπουλου και διάφορα τέτοια. Το κάνουν πολλοί και είναι πολλοί λαϊκιστέ στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλοί. Και ειδικά ο λαϊκισμός έχει τυπήσει κόκκινο με το συμπολίτη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και δεν μιλάω για οπαδούς δημοσιογράφου. Ο Άρης προσφέρεται για τέτοιου ζητήματα. Που με ένα μανδύ αντικειμενικότητα να πετάμε δηλητήριο ή να βάζουμε τον κόσμο να μαλώνει μεταξύ του. Σα είπαμε όμως ότι εμεί διαφορετικά λειτουργήσαμε τη χρονιά που πέρασε. Γιατί ο στόχο ήταν να ανέβει η ομάδα και διαφορετικά θα λειτουργήσουμε στη Super League. Διαφορετικό το ένα, διαφορετικό το άλλο. Και πλέον στη Super League ο Άρης έχει απαιτήσει. Ο Αργιανός έχει απαιτήσει. Όχι απέτηση να φαγωθεί ο Καρυπίδη γιατί κάποιοι θέλουν να τον φάνε. Όχι απέτηση με υποθετικέ προτάσει χωρί να έχουν γίνει πραγματικότητα. Αλλά έχει απέτηση η ομάδα στην επιστροφή της να είναι μια καλή ομάδα, μια οργανωμένη ομάδα, μια σωστά δομημένη ομάδα. Απαιτήσει ο αριανό οπαδός που θα κληθεί και θα τον φωνάζουμε και εμείς να έρθει στο γήπεδο να έχει παροχές ενός ευρωπαϊκού γήπεδου. Από τα τουρνικέ, το χλωτάπιτα, τις τουαλέτες κτλ. Δεν υπάρχουν δικαιολογίε του χρόνου. Δεν υπάρχει δικαιολογία και δεν υπάρχει καμία ανοχή του χρόνου. Σε όλα αυτά τα ζητήματα. Φαντάζομαι συμφωνεί μαζί μου, Άλεξ. έχω πει και κατά τη διάρκεια χρονιά. Ναι, ναι. Όχι, πλέον φτάσαμε. Α. Και λέει... οργάνωση στο εμπορικό είναι απαράδεκτο. Το ξαναλέμε. Το λέγαμε και χθε και προχθέ και το λέμε συνέχεια. Όσο αστείο και αν σα φαίνεται. Είναι απαράδεκτο να πηγαίνω με ένα αριανάκι να του πάρω μια φανέλα και να μην έχει. Το 2018 που έχει φανέλα ο Σμυρναϊκό Βαθυλάκου που έχει διαλυθεί. Επειδή είναι ο ιδιοκτήτη τη ομάδα και επειδή ούτε φυσικά μηδενίζουμε ούτε ακυρώνουμε την οποία δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος προσπάθεια. ο ίδιο θα καθορίσει α, το που θα, θα, θέσουμε τον πύχη ο Σάρη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Με τι κινήσει του, περιμένοντα αυτό το 15ημερο, -20 20ημερο, όπω λέει ο ίδιο, για να ολοκληρώσει κάποιε επαφέ, θα καθορίσουν τον πύχη των απαιτήσεων, των προσδοκιών, των φιλοδοξιών. Έτσι. Και χτυπώντα το καμπανάκι, να μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο, επειδή συζητάει με τον Ναζλέδη, α κατάλαβα, θα πάμε να παίξουμε για την παραμονή. Μην πάμε στο άλλο άκρο, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι στο άλλο άκρο. Τελείω. Α, δεν το ε, Κατάλαβα. Για την παραμονή θα παίξουμε. Ακούνε δεξιά και αριστερά διάφορου μπουρδολόγου να πετάνε κάτι, το παίρνουν αυτό το κάτι που λέει ο μπουρδολόγο και το αναγάγουν σε γεγονό. Τι. Πρέπει να σοβαρευτούμε, παιδιά, και να έχουμε και κρίση κι εσεί όλοι. Να φιλτράρετε το τι ακούτε και από εμά. Από όλου. Αλλά θα πρέπει να ξέρει ο Πρόεδρος ότι ο Άρης του χρόνου έχει απαιτήσει. Το μίνιμουμ είναι η πεντάδα. Και δεν είναι κάτι το οποίο είναι μη ρεαλιστικό. Εγώ πάντα προσπαθώ να είμαι ρεαλιστή. Εγώ δεν είπα να πάω να πάρει το πρωτάθλημα. Ούτε ε, ναι. επειδή είμαι Άρης και δεν γουστάρω τον Πάο. Θα της... πω ότι είμαι καλύτερο από τον Πάο. Αυτέ τι συνθήκε που έχουν διαμορφωθεί στο πρωτάθλημα τη Σούπερ είναι ένα ρεαλιστικό στόχο, αρκεί να είσαι εσύ σοβαρό. Άκουγα φίλου που λέγανε, ε, δηλαδή ο Άρη θα πάει να χτυπήσει την Ξάνθη, τον Αστέρα Τρίπολη και τον α, Ατρόμητο. Μπορεί ο Άρη να χτυπήσει σήμερα τον Αστέρα Τρίπολη και τον Ατρόμητο. Για ποιο Άρη μιλάμε, για τον Άρη του Αλεξιάδη και του Κουη, Θα του ρίξει πέντε γκολ. Για τον Άρη του Κόκε, το 11 με Αμπρέου να φτύ πίσω και Ρονάλντο Γιάρο με, με Αβραάμ Παπαδόπουλα μυντικό δίδυμο. 6-0 θα κερδίσω το, τον, τον Αστέρα Τρίπολη. Αυτή την ομάδα έχω τώρα. Ή αυτή την ομάδα θα φτιάξω ξαφνικά. Ή θεωρείτε ότι τότε που είχαμε budget 10 και 12 εκατομμύρια ευρώ θα το έχουμε του χρόνου. Ακόμα και αν έρθει ο Σακίεβιτς. Τι νομίζω ο Σακίεβιτ και ο κάθε Σακίεβιτ θα έρθει και θα πει την πρώτη χρονιά: Καλησπέρα σα, γεια σα, καλή διασκέδαση, πάρτε 10 εκατομμύρια. Αυτό πιστεύετε θα γίνει. Τα μυαλά μπορεί να σα τα φουσκώνουν όπω θα σα φουσκώσαμε με το Λάσκαρη και ζητούσα να τον Μπουρούση κάποιον. Και όταν λέγαμε είναι λάθο να πηγαίνει στο μπάσκετ του Τσαμπίο για την Ευρωλίγκα, ήμασταν λαμόγια που δεν μα έδινε τι ειδήσει. Στην πορεία του, του έτου μην λέτε ότι δεν πληρώνει ο Λάσκαρη. Έχετε στόχο. Δεν σα δίνει τι ειδήσει, γι' αυτό τα λέτε. Έμεινε 1,5 χρόνο να πληρώνει η ομάδα. Λαμόγιο μετά ο Λάσκαρη. Λέγατε εσεί. Εμεί το δεν τον είπαμε ποτέ έτσι. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Η ομάδα πρέπει να, να πάει βήμα-βήμα και πρέπει του χρόνου να θέσει τέτοιε βάσει, ώστε να είναι ισχυρή να επιστρέψει. Και να επιστρέψει και τέτοια εποχή να μιλάμε για την ευρωπαϊκή τη συμμετοχή. Αυτό, αυτό είναι ο μίνιμουμ στόχο του Άρη την επόμενη σεζόν. Που μπορεί ταυτόχρονα να είναι και μάξιμουμ με βάση τι δυνατότητε. Δηλαδή η επιστροφή στην Ευρώπη, εγώ θα ήμουν ικανοποιημένο. Τώρα, αν κάποιοι θεωρείτε ότι πρέπει να πάρουμε, πάρουμε το πρωτάθλημα. που το έχουμε να το πάρουμε το 46. Είστε, βήμα, 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 βήμα. Εντάξει. Είναι άλλο το πόσο μεγάλο έχουμε τον Άρη στο μυαλό μα και στην καρδιά μα, και άλλο ρεαλίσμα, ρεαλιστικά τι συμβαίνει. Θα Πρέπει αλλά να έτσι, τα φιλτράρουμε όλα αλλά αυτά. Αλλά είναι ένα ρεαλιστικό στόχο. Χαγά τα ψέματα. Ένα ρεαλιστικό στόχο να διεκδικήσει την είσοδο σου στην Πεντάλε. Και οι αντίπαλοι σου ήταν αυτοί. Ο Αστέρα Τρίπολη, ο Ατρόμητος, αυτή είναι η αντίπαλοι σου. Όπω φέτο ή αντίπαλοι σου ήταν ο Όφη, η Παναχαϊκή, η Δόξα Δράμα και τα Τρίκαλα και η Καλαμαριά. Τι να κάνουμε, αφού αυτή ήταν. Πάμε στο διάλειμμα του τελευταίου και επιστρέφουμε σε λίγο. Για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε έχοντα μπει στην Δεν και βλέπω εκείνη... πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον μπάσκετ. Μάλλον τώρα που ηρέμησε η κατάσταση. Με τον Πανίων ή... ήρθαν 100 μηνύματα, τώρα έχουμε 2. Έχετε μισή ωρίτσα. Όσοι θέλετε να πάτε στο γήπεδο, FM και ενώ ονοματεπώνημα αποστολή στο 54526 για να πάτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι του Άρη με το Ρέθινο. Αύριο υπάρχει το παιχνίδι του μπάσκετ στι 6 ε, κόντρα στο Ρέθινο. Ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να κερδίσει η ομάδα για να διατηρήσει τις ελπίδες για να μπει στα play-off. Θέλει δύο νίκες στα επόμενα δύο παιχνίδια ο Άρης με ρέθιμνο εντός και κολοσσό εκτός έδρας. Είναι και ένα παιχνίδι στο οποίο ο κόσμος πρέπει να βρεθεί και να βοηθήσει οικονομικά την, την ομάδα. Ε, θα δούμε πώς θα πάει το match Δεν είναι εύκολο. Πάντως ισοβαθούμε αυτή τη στιγμή με την ομάδα του, του και την ομάδα του κολοσσού και μακάρι να Καταφέρει ο Άρης να πάρει τις δύο νίκες που θέλει Πλέον δεν υπάρχει και άγχος Για την ομάδα μετά την νίκη Επί του, του Πανιωνίου Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα ευχαριστηθεί Και ο κότς Αγγέλου και οι παίκτες Προκειμένου να καταφέρουν Να φτάσουν τις 11 νίκες Και να βρεθούν έτσι Στα playoff κόντρα στον Παναθηναϊκό Τέλος τα ιστορία του τελικού Τι Τέλος Οι έκανε όλοι τα out. Κατευθείαν οι άλλοι θα φτάσουν Παρασκευή απόγευμα, ακόμα ειστήρα θα δίνουν. <laughs> Δεν πειράζει ο καθένα με τι δυνατότητε του. Τι ώρα το, τι κύριε, το, Σάββατο είναι ο τελικό. Το Σάββατο είναι ο τελικό. Θα, θα έχουμε ρεπό εμεί το Σάββατο, παιδιά. Ξέρετε, θα είναι οι συνάδελφοι εδώ πέρα, τα πούν όλα για τον Μπάουκ και, και την ΑΕΚ. Τελειώσει το παιχνίδι το βράδυ με τον τελικό. Το σχολιάσουμε. Αύριο στι 10 είχε ένα πολύ ωραίο θέμα να το παρακολουθήσετε ένα αφιέρωμα στον ποδοσφαιρικό άρε τη σεζόν 79-80 από την uh, RT1 θα προβληθεί η συγκεκριμένη εκπομπή που είναι συμπαραγωγή της κρατικής τηλεόρασης με την, uh, με την Όβα και uh, στα πλαίσια της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου uh, είναι το συγκεκριμένο ντοκ, θα το έλεγε κανείς το οποίο θα, θα προβληθεί με αποκλειστικό υλικό που δημιούργησε και εξασφάλισε το δημοσιογραφικό δυναμικό την, των, καναλιών της, των καναλιών της Νόβα με το τηλεοπτικό φυσικά αρχαίο της κρατικής τηλεόρασης και οι Έλληνες φίλαθλοι εκτός από τους φιλάθλους του Άρεφ φυσικά εννοείται θα έχουν τεφιά να παρακολουθήσουν την ιστορία του επαγγελματικού ελληνικού ποδοσφαίρου από τη γέννησή του και το επεισόδιο number one αφορά τον Άρη της uh, σεζον 1979 1979-80 που είναι και η πιο επιτυχημένη uh, σεζόν στην uh, ιστορία του Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα με προπονητή τον Πέπε Σασία uh, όταν κέρδισε την ευρωπαϊκή καταξίωση αποκλείοντας Περούτζα και Μπενφίκα και έφτασε μια ανάσα και από τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας από ό,τι βλέπω θα μιλήσουν ο Ζίνδρος μιλούν μάλλον στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ ο Ζίνδρος, ο Μπαλή, ο Κούι, ο Παντζιαρά, ο Μιχαλίτσο, ο Βένο και ο Τζιφόπουλο. Και θα υπάρχουν φωτογραφίε τη εποχή, πλάνα και αποκόμματα των εφημερίδων. Πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται. Αύριο, Τετάρτη, 9 Μαου, στι 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1. Νομίζω ότι θα καθίσουμε όλοι να το παρακολουθήσουμε. Πάτω, πλάκα-πλάκα, δεν έβλεπα τώρα το βιογραφικό του Πάκου Ερέρα. Δεν σου θυμίζει πάρα πολύ και Ερνάντε. Μόνο που ο ήταν πιο νέο. Ναι. Μιλάμε κλασική περίπτωση. Ε. Σε, κούντα κούτα τη Και έχουν και ένα κοινό παρανομαστή. και οι δύο έχουν πολύ καλή σχέση με τον Ράφα μπενίτερ, Όπω και ο Κίκη. Είναι λίγο μεγάλο ο Πάκο Ερέρα. Ναι, είναι λίγο. Είναι, αλήθεια. είναι πιο μεγάλο από τον Κούπερ είναι 65, Είμαι 65 χρονών. χρονών. Δεν το λες και στην πρώτη του προπονητική να. νιώτη. Δεν εντάξει. ξέρω να τον κρίνω προπονητικά τον Δεν άνθρωπο. Δεν ξέρουμε. Τώρα είμαστε παρακολουθούσαμε την Καστελιών την Θέλτα, τη Σαραγώσα και τη Λασπάλμα και τη Βαγιαδόλη. Όχι φυσικά. Εντάξει. Ε, Ένα ανασταλτικό παράγοντα είναι η ηλικία. Ναι. Ένα άνθρωπο 65 χρονών. Πότε είναι γεννημένο, ποια χρονολογία. Το 53. Το 53 πότε. 2 Δεκεμβρίου. Α, εντάξει μισό <laughs> <laughs> ε, Είναι ένα ανασταλτικό παράγοντα τώρα. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Είναι ένα από τα πολλά και ονόματα τα πολλά που προτείνονται. Πολλά προτείνονται που... τώρα. Α πούμε πω κάτι. Υπάρχουν ατζέντε οι οποίοι προτείνουν σοριδών και, προ... και ονόματα παικτών και ονόματα προπονητών για το μπάγκο τη ομάδα. Το θέμα είναι να κάνει την κατάλληλη επιλογή. Γιατί ο προπονητή θα καθορίσει και τη φιλοσοφία του παιχνιδιού του. Πού θα παίξει. Α, βασικό είναι αυτό. Χώρια που αν δεν υπάρχει τεχνικό διευθυντή σε περίπτωση που δεν συνεχίσει ο Μυροφορίδη, θα είναι αυτό ο οποίο μαζί με τον πρόεδρο θα έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού τη ομάδα. Δηλαδή, ο Πάκο Ερέρα θα βάζει ένα σλίδι στην κορυφή, κόρμπο στο κέντρο και μπουρμπο τζαρακάκι αριστερά και δεξιά. Με τέτοια επιλογή, όπω αντιλαμβάνεσαι, θα συνοδεύεται και από την έλευση κάποιων Ισπανών ποδοσφαιριστών. Έτσι δεν γίνεται συνήθω. Ναι. υπάρχουν Ισπανοί ποδοσφαιριστέ που έχουν έρθει στον Άρη και πραγματικά, ή τέλο πάντων αυτοί οι Λάτιν, οι οποίοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα γιατί ήταν από το πάνω ράφι. Και υπάρχουν και οι αντίστοιχε περιπτώσει Ισπανο-Πορτογαλό-Αργεντινο-Βραζιλιάνων, οι οποίοι ε, έρχονται ω πολύ καλοί ποδοσφαιριστέ και κάθονται ένα χρόνο και εξαφανίζονται. Ο Άρης, στην δεδομένη χρονική στιγμή, θα πρέπει να επιλέξει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα το βγουν. Δεν έχει κανένα απολύτω περιθώριο να φέρει μετριότητε οι οποίε μπορεί να πέρασαν ένα χρόνο από την Λίβερπουλ και ένα χρόνο από την Κρίσταλ Πάλα, ένα χρόνο από, τα... από, τη Σαραγώσα και ένα χρόνο από τη Θέλτα και να λέμε ο Άσο τη Θέλτα. Το να έπαιξαν ένα χρόνο στη Θέλτα και να το πιστώνουν στο βιογραφικό του, να έχουν κάνει δύο ωραία DVD κτλ. Ο Άρης πρέπει να φέρει παίκτε στο στυλ του Χαβίτο και του Κάλβο, υπό την έννοια ότι είναι νεαροί ποδοσφαιριστέ, αλλά ο Φερέρ που του έφερνε. Ξέρει πάρα πολύ καλά ποιοι ακριβώ είναι. Είναι πώ λέμε τώρα εδώ στην Ελλάδα και λέμε: Ο Αλμπάνη είναι ένα καλό ποδοσφαιριστή. Γιατί έχουμε γνώση του ελληνικού πρωταθλήματο. Πώ μπορούμε να αξιολογήσουμε τον κάθε ποδοσφαιριστή του Άρη ανεξάρτητα από το αν θα μα δώσουν ένα DVD ή οτιδήποτε άλλο. Τι τί ανθρώπου έχει για να του επιλέξουν αυτού του παίκτε. Πρέπει λέω. να έχει συγκεκριμένο επιτελείο. Γιατί να πάρει ένα παίκτη δεν είναι μόνο το να δει πέντε βιντεάκια. Δεν να... έχουμε επιτελείο αυτή τη στιγμή. Να δει πέντε βιντεάκια και να βρει ωραίε τρίπλε κάνει σουτάρι καλά και ό,τι συνθέτει εν πάση περιπτώσει ε, το αγωνιστικό προφίλ ενό ποδοσφαιριστή. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να σηκώσει και δύο-τρία τηλέφωνα, να μιλήσει με ανθρώπου, με προπονητέ του, με παίκτε, με ανθρώπου στι ε, ε συγκεκριμένε χώρε που επιλέγει για να καταλήξει τελικά εάν σου ταιριάζει αυτό ο ποδοσφαιριστή. Και λέει ο 506. Και ακριβώ για να αποφύγει μετριότητε, παίρνει κόρμπο. Και τελειώνει με τον κόρμπο. <laughs> φιλέ, Άλεξ, θα γραφτεί αυτό τώρα. Να ξέρει, ο κόρμπο τώρα που το ακούσαν οι συνάδελφοι, θα γραφτεί αύριο. Δε σε κόρμπο. Ενδιαφέρει ο κόρμπο. Προτάθηκε ο κόρμπο. Πού διάβαζα, και αποκλειστικό καιρό το διάβασα. Το είπα και το συνάδελφο. Το είχε πει ο Αλέξ μετά από τέσσερι μέρε το διάβασα. Αποκλειστικό. Τάδε για ο Ζουνίδη. Το θέμα με τον Ζουνίδη. Τέλο <laughs> <laughs> Θα δούμε. Εγώ. <laughs> Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στον Άρη. Πάρα πολλά πράγματα. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή εκεί που πρέπει να είμαστε, κατά την άποψή μου. Από την άποψη τη οργάνωση, τη στελέχωση και του τρόπου με τον οποίο πάμε να τρέξουμε τη χρονιά την επόμενη σεζόν. Με βάση αυτά που ξέρω. Έτσι, μακάρι να μην ξέρω και επαναλαμβάνω, να αρχίσει μία ανακοίνωση πίσω από την άλλη. Αλλά προσωπικά, θέλω πολλά πράγματα να γίνουν στην ομάδα για να είμαι ήσυχο και αισιόδοξο. Δεν είμαι ήσυχο και αισιόδοξο με βάση το σήμερα, ξαναλέω έτσι. Mm. Σε ένα μήνα ούτε καταστροφολόγο είμαι, γιατί ακριβώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πάω στην καταστροφή που υπάρχουν κάποιοι που λένε Α, διαλυόμαστε, θα παίζουμε και την παραμονή. Δεν μπορώ να πάρω θέση αισιόδοξη αυτή τη στιγμή και θέλω να πάρω αισιόδοξη θέση. Θέλω να ξεκινάει ο Άρης να έχω προσδοκίε, να έχω απαιτήσει που να μπορούν να υλοποιηθούν, όχι να μείνω στι προσδοκίε και στι απαιτήσει. Τέλο θα τα δούμε στην πράξη όλα αυτά και μακάρι να γίνεται ο σχεδιασμό με τέτοιο τρόπο ώστε σε 15-20 μέρε που λέγεται ο κύριο Καρυπίδη. Να βγει θα και περιμένουμε να μας πει... και, θα Έτσι. τα κρίνουμε όταν θα αρχίσουν να ανακοινώνονται, όταν θα αρχίσουν να ελαπιούνται, να παίρνει σάρκα και οστά ο σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και για μένα είναι επίση πολύ, πολύ σημαντικό να τακτοποιηθούν και όποιε εκκρεμότητε υπάρχουν και από σεβασμό Στη φετινή ομάδα για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί πέτυχε το στόχο τη ανόδου. Και δεύτερον, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και σα το λέγαμε όλη τη διάρκεια τη σεζόν, έβαλε πλάτη η φετινή ομάδα, προκειμένου να πληρώνονται οι περσινέ αμαρτίε. Για αυτού τους λόγου, λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει απέναντι στη φετινή ομάδα ο Άρη να λειτουργήσει η διοίκησή του με το δέοντα σεβασμό και να μην έχουμε προβλήματα του τύπου προσφυγέ. Σε κανένα μήνα στην, στην ομάδα. Νομίζω είναι το λιγότερο που μπορεί να κλείσει τι υποχρεώσει σου. καλά, δεν σα χρειαζόμαστε. Θα σε χτυπάρω την πλάτη. Χρήσατε, ευχαριστώ Καστούμε πολύ. πολύ. Έπαιξε φέτο, με βοήθησε. Καλά, συγγνώμη αν δεν έχουμε τώρα μισό εκατομμύριο, γιατί είναι περίπου κάπου ναι. εκεί είναι τα λεφτά. Να... Δεν σε χρειάζομαι την επόμενη να σεζόν. Να αποπληρώσουμε τα παιδιά Πάρε τα Πάρε οποία... τη γρουστά εδώ. Τι σε χρωστάω σε 20 χιλιάρικα και άλλα. Ε, Πάρε τα ναι, να ξεμπερδεύουμε. Να, να πα στην ευχή τη Παναγία αφού δεν σε υπολογίζω για την επόμενη σεζόν. Και όλα καλά και όλα ωραία. Μην έχουμε δηλαδή τώρα προσφυγέ και τέτοια πράγματα την ώρα που θα συζητείτε ο φάκελό σου. Ε, Αρχέ δεν... Ιουνίου για την επόμενη σεζόν. Και εγώ δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα. Οι οφειλέ υπάρχουν, είναι δεδομένε. σα το λέγαμε όλη τη χρονιά. Υπάρχουν σημαντικέ οφειλέ στο ποδοσφαιρικό τμήμα και έβαλε πλάτη το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και στον όφη, Γιατί πολύ απλά έπρεπε να πληρώσει ο Καράμπελα, ο Ταβλαρίδη, ο Ήλιτ, ο Αντρέου, ο Ρόβα. Δικαιολογημένο είναι αυτό. Δικαιολογημένο είναι αυτό. Μετά έσοδα που και στη Β' Εθνική δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έπρεπε να έχει άλλα δύο εκατομμύρια καρπίτη. Έγινε Και ο όφη είναι τα ίδια και να σου πω κάτι και όλε οι ομάδε σου περλίγκα έτσι είναι. Με το έσοδο μάλιστα το τηλεοπτικό. Η Λάρισα βλέπει προσφυγέ, αυτά και αυτά κάνει. Διακονονίζει, Τάς. κάνει, ράνει. Ακανά βρεθούν κάποια χρήματα τι επόμενε μέρε για να πριν, φύγει, ομάδα, πριν φύγει η ομάδα, να τακτοποιηθούν αυτέ οι υποχρεώσει να πάρουν. Κάποιε επιταγέ, τι θα πάρουν, κάποια μετρητά. Το θυμήθηκα. 25 Μαου είναι το έχουν βάλει στην, στην ναι, επιτήρηση. Το έχουμε πει, πει αυτό. Πει αυτό. Μέχρι τι 15 Μαου θα πρέπει να συγκεντρωθούν οι υπογραφέ του νέου διακανονισμού προκειμένου να σταλεί για το δεύτερο τρίμηνο ο φάκελο τη έχουν υπογράψει όλοι, Όχι. Όχι. Να υπογράψουμε. Μέχρι τι 15 είναι η προθεσμία. Αυτά από εμά. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία που ήταν πίσω από την κονσόλα του ήχου. Φυσικά, όλου εσά που ήσασταν μαζί μα. Και τον Γιώργο Ματζούκη που ήδη είναι εδώ για να πάρει τη σκητάλη για την επόμενη ώρα στο Λίμπερο στου 107 και 3 με ώρα για μπλε. Αύριο έχει μπάσκετ. Οπότε θα κάνουμε ένα break και θα είμαστε εδώ την Πέμπτη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.